Καλησπέρα σας, κύριε Ακτύπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, για να δούμε, θα ξεκινήσει καλά η σχολική χρονιά ετούτη εδώ την φορά. Ναι. Έχουμε κάποιες οδηγίες ό,τι αφορά το Υπουργείο Υγείας προς το Υπουργείο Παιδείας για να μεταφερθούν πλέον στους γονείς και από εκεί στους μαθητές. Αρκούν αυτά τα μέτρα, εκτιμάτε? Εκτιμάμε ότι δεν αρκούν αυτά τα μέτρα και μάλιστα μας προκαλούν και μεγάλο προβληματισμό. Θα λέγαμε και έντονη ανησυχία και το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Αν το θέλετε, επαναλαμβάνετε ξανά μια συζήτηση που γινόταν την περίοδο της πανδημίας. Πολύ σωστά. Για τα μέτρα στα σχολεία, που όμως η κυβέρνηση και τότε, όπως και τώρα, έχει κλείσει τα αυτιά της, γιατί δεν έχει πάρει και κανένα μάθημα από εκείνη την περίοδο και δεν υλοποιεί. Ούτε τότε υλοποίησε, ούτε και τώρα υλοποιεί κανένα μέτρο, κανένα αίτημα που πρότειναν και οι εκπαιδευτικοί, τα εκπαιδευτικά σωματεία, οι φορείς των γονιών, των μαθητών κτλ. Τα αφήνει όλα στην ατομική ευθύνη, στο πάμε και όπου βγει, με αποτέλεσμα να έχουμε μια, θα λέγαμε, μια κοροϊδία, έναν επαιγμό για τα μέτρα. Και να σας δώσω και μερικά παραδείγματα για να δείτε. Λέει ένα από τα μέτρα είναι να αποφεύγει το συνοστισμό των μαθητών όπου είναι δυνατόν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν υπάρχουν αίθουσες κλουβιά, αίθουσες σε κοντέινερ, τμήματα με 25, με 26, με 27 μαθητών, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν όταν και υπάρχουν 30 στεγαζόμενα σχολεία, κύριε Ακτύπη. Μέχρι και 30 έχουμε περιπτώσεις 30 παιδιών μέσα στις τάξεις. Όταν συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολικά λεωφορεία, αντί να μειώσει τον αριθμό των παιδιών στα τμήματα όπως είχαμε προτείνει και τότε και τώρα, όχι μόνο για λόγους υγείας, αλλά και για παιδαγωγικούς λόγους. Ένα άλλο ζήτημα είναι η καθαριότητα στα σχολεία. Πώς θα γίνει αυτή η καθαριότητα όταν δεν επαρκεί το προσωπικό καθαριότητας, όταν δουλεύει με συμβάσεις 2 και 3 ωρών ή και λίγων μηνών, αντί για μόνιμες προσλήψεις. Ένα άλλο μέτρο που λένε είναι να μένει ο κάθε μαθητής σπίτι του, αν δεν νιώθει καλά ή αν κάνει τεστ και του βγει θετικό κτλ. Αυτό πάντως ενδεχομένως ως μέτρο, γιατί θυμάμαι ότι τις προηγούμενες χρονιές, πέρυσι τουλάχιστον, δεν θυμάμαι πιο πίσω, πέρυσι πάντως οι απουσίες λόγω COVID στα σχολεία δεν ήταν δικαιολογημένες. Φέτος έρχεται και λέει τις δικαιολογούμε μέχρι 5 ημέρες. Άρα αυτό σημαίνει τι? Ότι περιμένει μια κλιμάκωση των κρουσμάτων, μια αύξηση των κρουσμάτων. Άρα για να μπορεί να μένει ο άλλος στο σπίτι και να μην εξαναγκάζεται να πάει στο σχολείο, δίνει στο περιθώριο αυτό να δικαιολογεί τις απουσίες, εικάζω τουλάχιστον. Υπάρχει το εξής πρόβλημα, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Εντάξει, αν ένας μαθητής ασθενήσει παραπάνω από 5 ημέρες, τι θα γίνει? Το κυριότερο όμως είναι πώς θα καλυφθεί η ύλη όταν θα έχουμε, για παράδειγμα, τμήματα που θα λείπουν την πρώτη εβδομάδα 5 μαθητές, την επόμενη εβδομάδα τη μεθεπόμενη άλλη 5. Τη μεθεπόμενη άλλη 5 και θα σου λείπουν συνέχεια μαθητές λόγω της έξαρσης της πανδημίας, της γρίψης κτλ. Θα δημιουργηθεί χάος στα σχολεία, ενώ τρέχει ήδη η ύλη, η τράπεζα θεμάτων κτλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί Αυτός ό,τι αφορά την τρίτη ηλικίου, που είναι πολύ σημαντικό, σε ό,τι αφορά τις τάξεις τις προηγούμενες. Η τράπεζα θεμάτων, σε ό,τι αφορά τις τάξεις προηγούμενες, εσείς εκτιμάτε δηλαδή ότι θα έπρεπε να είχε γίνει να υπήρχε μια μέρημνα για τη διδασκαλία? Θα έπρεπε να έχει γίνει μια μέρημνα για τη διδασκαλία, θα έπρεπε να έχει, όπως το ζητάγαμε και τότε, ζητάμε έτσι κι αλλιώς να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Τι θα γίνει με τις απουσίες των συναδέλφων? Πώς θα καλυφθούν τα κενά? Έχει καταργηθεί άδεια ειδικού σκοπού? Ενώ αν είναι κάποιος αναπληρωτής, θα κάνει μάθημα με COVID ή με γρήπη, γιατί διαδικείται τον ίδιο αριθμό αδειών? Καταργήθηκε ο εκπαιδευτικός COVID που θα μπορούσε να καλύψει αυτά τα κενά? Και υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, στο οποίο πάλι δεν παίρνει κανένα μέτρο η κυβέρνηση και είναι σοβαρό κατά τη γνώμη μας, οι ευπαθείς ομάδες, στις οποίες δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και έχουμε ευπαθείς ομάδες τόσο μαθητών όσο και για τους συναδέλφους, όπου θα κινδυνεύσει ή τέλος πάντων δεν παίρνεται κανένα μέτρο για να προστατευτεί η ίδια τους η ζωή με την έξαρση, όπως λένε, όπως φαίνεται και τα λοιπά, της πανδημίας, της γρίψης και τα λοιπά. Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία τα είχαμε αναδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα και δυστυχώς η κυβέρνηση, βέβαια δεν θα περίμενε κανείς τίποτα παραπάνω από μια κυβέρνηση η οποία η πολιτική της έχει να κάνει με μια λογική που τα θεωρεί όλα κόστος, την υγεία, τη μόρφωση, την παιδεία και τα λοιπά, δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να, πώς το λένε, να αντιμετωπίσει και αυτά τα ζητήματα που αυτό το διάστημα είναι σε έξαρση. Σας ακούω, προσπαθώ
Επειδή βλέπω ότι υπάρχει και αυτό το οποίο βιώνουμε εμείς δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος και η Ισπανία και η Ιταλία έχουν αντίστοιχη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες 10 ημέρες. Προσπαθώ να δω κάτι σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την παιδεία. Εδώ δεν έχω βρει κάτι. Ήθελα να ρωτήσω όμως το εξής. Έχετε επικοινωνήσει εσείς αυτές τις σκέψεις, αυτό που μας μεταφέρατε στην κουβέντα που κάνουμε μαζί ως Ομοσπονδία πλέον με το Υπουργείο? Σας είπα και στην αρχή, το Υπουργείο Παιδείας και στην, όταν υπήρχε η πανδημία, να το πούμε έτσι, αλλά καλά πολύ περισσότερο και τώρα, δεν έχει έρθει σε επαφή με την Ομοσπονδία. Εμείς θα επιχειρήσουμε να ξανακάνουμε μια κρούση, να ξανακαταθέσουμε τις προτάσεις μας, ειδικά σας λέω για ορισμένες περιπτώσεις και για τους αναπληρωτές, αλλά και για τους συναδέλφους που, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, σε ειδικές ομάδες δηλαδή. Για τα ζητήματα της ύλης και πώς θα καλυφθούν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ξανά επαφή με το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο Παιδείας ήδη ανακοίνωσε μέτρα χωρίς να λάβει υπόψη του όλες αυτές τις παραμέτρους, χωρίς να λάβει υπόψη του τα μέτρα και τις έρευνες που έχει κάνει και η ίδια η Ομοσπονδία πάνω σε αυτά τα ζητήματα και για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και για την ίδια την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σας είπα μερικά μέτρα πιο πριν, με το προσωπικό, με τη μείωση των παιδιών στις τάξεις, με μέσα αυξημένης ατομικής προστασίας, με στοχευμένο επιδημιολογικό έλεγχο, με ευθύνη του ΕΟΔΗ, του κράτους δηλαδή του ίδιου, με δωρεάν τεστ για όλους. Δηλαδή έχουμε προτάσεις, τις έχουμε καταθέσει, θα προσπαθήσουμε να τις ξανακαταθέσουμε στο Υπουργείο Παιδείας, μπας και εισακουστούμε, θα το παρακολουθήσουμε και το θέμα. Δυστυχώς όμως και το τελευταίο διάστημα και για άλλα ζητήματα εισάγεται τώρα το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Δεν μας έχει καλέσει το Υπουργείο να συζητήσουμε καν, έχει μπει σε διαβούλευση δηλαδή, θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα. Δεν μας έχει καλέσει καν το Υπουργείο να πούμε τη γνώμη μας ως Ομοσπονδία. Έχει χαθεί δηλαδή, αν το θέλετε, και αυτού του είδους η επικοινωνία.